Εδώ είμαστε λοιπόν πάλι φίλες και φίλοι, δεύτερο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Για τον Παζιάννα είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Βεβαίως είναι και πάρα πολλά μηνύματα τα οποία θα δούμε αν προλάβουμε στην εξέλιξη της εκπομπής, θα διαβάσουμε. Εδώ θα κάνουμε μία ανάπαυλα, μία παρένθεση. Μόλις χθες το παγκόσμιο ενδιαφέρον το προκάλεσε ένας αγώνας που έγινε στην Αμερική. Ένας αγώνας που παίχθηκαν πάρα πολλά χρήματα. Ένας αγώνας που έσπασε όλα τα κοντέρ της τηλεθέασης. Κοντά μας απόψε είναι ο Νότης Γιαννακάς, προπονητής Ένωσης Πυγμάχων Ιωαννίνων. Καλησπέρα κύριε Γιαννακά. Γεια σας και ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε για να μιλήσουμε για αυτό το μεγάλο γεγονός. Ένα πολιτιστικό γεγονός. Γιατί το λέτε πολιτιστικό? Είναι πολιτιστικό γιατί διασχίζει όλα τα δημογραφικά στοιχεία, όλους τους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες της κοινωνίας μας. Είναι μια γιορτή, καταρχήν ένας αγώνας είναι μια γιορτή των ιδεών, των ήχων και των αξιών της πυγμαχίας. Πόσο μάλλον αυτός ο αγώνας, ο οποίος ουσιαστικά συγκρούστηκε, ίσως να μην το θέσω έτσι, το MMA με τον box βρέθηκαν και πάλιψαν μεταξύ τους με όρους πυγμαχίας βέβαια. Και όμως ο ένας ήταν πυγμάχος, αν δεν απατώμε. Ναι, ο Mayweather όντως ήταν ο πυγμάχος, ο άλλος προέρχεται από τις μεικτές πολεμικές τέχνες, αν και είχε πυγμαχική βάση και δέχτηκε, θα πρέπει να πούμε, σε αυτό να τον παραδεχτούμε τον Conor McGregor, ότι δέχτηκε να παίξει με όρους πυγμαχίας. Πάρα πολύ σημαντικό, έναν top αθλητή, βέβαια και αυτός είναι top στο είδος του, αλλά έπαιξε με όρους πυγμαχίας ένα άθλημα το οποίο ουσιαστικά δεν το είχε εξασκήσει επαγγελματικά. Διάβαζα και άκουγα από το TTV μόνιμα ότι ο ένας είναι ειδικός στα κλουβιά. Ναι. Τι εννοούσε αυτό δηλαδή? Είναι οι μεικτές πολεμικές τέχνες που ουσιαστικά εκεί επιτρέπονται τα πάντα. Δηλαδή τους κλείνουν σε κλουβί, όπως γινόταν παλιά στους παλαιστικούς αγώνες πίσω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ναι, ναι, αν ακριβώς. Το θυμάσαι. Έτσι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και εκεί επιτρέπονται τα πάντα, μπορείς να κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου για να κερδίσεις τον αντίπαλο. Βέβαια στην πυγμαχία δεν ισχύει αυτό, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Αυτό τον αγώνα το κυνήγαγε καιρό ο Conor McGregor και είναι προς τιμή του που το πέτυχε, γιατί κατάφερε να παίξει με έναν top αθλητή σε ένα top γεγονός στο Las Vegas. Αυτός ο αγώνας που έσπασε κάθε δίκτυο τηλεθέασης και μονοπόλησε το παγκόσμιο ενδιαφέρον, μάλιστα έφτασε λέει στα πιο υψηλά δίκτυα δημοτικότητας, ας το πω έτσι. Βεβαίως. Ακόμα και εκείνη την ώρα αν μίλαγε λέει ο πρόεδρος της Αμερικής, αυτός ο αγώνας θα ήταν το επίκεντρο. Ναι. Δεν θα ήταν τίποτε άλλο. Τι είναι το ξεχωριστό σε αυτόν τον αγώνα? Σε αυτόν τον αγώνα λοιπόν το ξεχωριστό ήταν εκτός από τα χρήματα που είναι μιλάμε, πάρα πολλά και αφορά μόνο τους δύο αθλητές. Ναι, για ένα αστρονομικό ποσό, δηλαδή το ακούει ο κόσμος και τρελαίνεται. Ας πούμε, ο Mayweather έβγαλε μισό δις ευρώ μέσα σε δύο αγώνες, στο προηγούμενο και σε αυτό. Μιλάμε ότι τα ποσά είναι απίστευτα. Απίστευτα. Αλλά ο κόσμος περίμενε να δει μία σύγκρουση μεταξύ MMA και πυγμαχίας, ας πούμε. Βέβαια δεν συνέβη αυτό, αφού η όρη ήταν πυγμαχική, είδαμε δύο top αθλητές. Ο ένας ήταν top στην πυγμαχία και ο άλλος ήταν top στο MMA. Να δίνουν τα χέρια και να παίζουν box 12 γύρους επαγγελματικής πυγμαχίας. Όλος ο κόσμος το περίμενε αυτό. Αν και πολλοί το κατακρίνουν, όλοι περίμεναν να δουν το αποτέλεσμα. Ήταν αναμενόμενο για εσάς που είσαστε ειδικός το αποτέλεσμα? Κοιτάξτε να σας πω. Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο. Διότι ο Mayweather είναι ένας πυγμάχος ο οποίος είναι από πυγμαχική οικογένεια, πολλά χρόνια με στα ρίγκ, χάλκινος Ολυμπιονίκης της Ατλάντα, έχει κερδίσει τα χρυσά γάντια, έχει ένα ρεκόρ 49-0 σε πυγμάχους άριστους, στους καλύτερους, και φυσικά ο Conor McGregor δεν είχε παίξει πάνω από 6 γύρους, δηλαδή μετά τους 6 γύρους ήταν σε άγνωστα νερά, δεν ήξερε τι θα γινόταν, είναι ο πρώτος του επαγγελματικός αγώνας πυγμαχίας. Οπότε είναι φυσικό η πλάστηκα να γύρει προς τον Mayweather. Κύριε Γιαννακά, όταν μιλάμε, όταν μέσα σε κάποια παιχνίδια μπαίνουν αστρονομικά ποσά, κατά πόσο μιλάμε για αγωνιστικό κομμάτι ή απλά ένα σοου?
Προφανώς. Ήθελα να το ρωτήσω εγώ αυτό που λέω, Βασιλάκη. Σίγουρα είναι ένα σοου. Οι Αμερικάνοι και γενικά η επαγγελματική πυγμαχία τίποτα δεν κάνει τυχαία. Παρ' όλα αυτά είναι ένα σοου δύο ανθρώπων οι οποίοι όταν συγκρούονται δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Βέβαια, μπορεί να υπάρχει μια κρυφή ατζέντα σίγουρα, αλλά ο Mayweather ένα είναι το σίγουρο ότι δεν ήθελε να χάσει. Ούτε ο Conor McGregor μπήκε για να χάσει. Και δύο ήθελαν την νίκη. Οπότε, ό,τι κρυφή ατζέντα και να υπάρχει, και δύο ήθελαν να είναι νικητές. Τα έδωσαν όλα για την νίκη. Επειδή σήμερα ήταν πρωτοσέλιδο και σε όλες τις εφημερίδες στην πατρίδα μας, πείτε μας δύο λόγια, περιγράψτε μας λίγο αυτόν τον αγώνα. Ο Mayweather είναι γνωστός σαν ένας αμυντικός πυγμάχος. Όλοι περίμεναν ότι θα έπαιζε αμυντικά και όντως αυτό συνέβη μέχρι τον τέταρτο γύρο. Ο Conor McGregor είναι ένας αριστερόχερας πυγμάχος. Το στυλ του αριστερόχερα είναι ένα στυλ πολύ ξεχωριστό. Οι δεξιόχερες είναι πολύ δύσκολο να το παίξουν. Οπότε αυτό που είδαμε στον αγώνα ήταν μέχρι τον τέταρτο γύρο το Mayweather να μην αποδίδει, τον Conor McGregor να προσπαθεί να μπει στην κόντρα. Μετά τα πράγματα άλλαξαν. Ο Mayweather άρχισε να βηματίζει. Εδώ βλέπουμε και πλάνα να πούμε που να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο τον Κουρτίνο. 25.000 θέατε. Η συγκεκριμένη αρένα χωράει σίγουρα στις 20.000. Ήταν η T-Mobile αρένα του Las Vegas. Δεν ξέρω αν μπόρεσαν να βάλουν παραπάνω κόσμο. Θεωρείται ότι γύρω στα 50 εκατομμύρια σίγουρα τον παρακολούθησαν στην Αμερική και γύρω στα 200 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, θέλαμε, δεν θέλαμε, μπήκε στα σπίτια μας. Θέλαμε, δεν θέλαμε, ναι. Διαφημίστηκε άλλωστε πάρα πολύ, έτσι. Σίγουρα τα promotion σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ οργανωμένα. Οι Αμερικάνοι δεν παίζουν με αυτά. Ούτε βέβαια οι άλλες χώρες, ούτε οι Άγγλοι. Τα promotion είναι, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά ώστε να προωθήσουν τους αθλητές και τα γεγονότα αυτά. Ένας φίλος λέει: ο αγώνας ήταν σαν τους αγώνες τους Ρωμαϊκούς. Ένα λιοντάρι με έναν μονομάχο. Χωρίς όπλο. Έπρεπε να είναι και οι δύο του ίδιου επίπεδου. Ναι. Ωραίο ερώτημα είναι αυτό. Βεβαίως, ναι. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στον Conor McGregor, γιατί μπήκε μέσα και έπαιξε με ψυχή. Ίσως να έπρεπε όντως να έχει κάποιος επαγγελματικός αγώνες πριν, αλλά το ότι του δόθηκε η ευκαιρία να μπει μέσα στο ring με ένα τόσο μεγάλο αθλητή ήταν μοναδική ευκαιρία. Δεν μπορούσε να κάνει πίσω σε αυτή την περίπτωση. Ερώτηση. Μπαίνοντας... Μέσα στο κλουβί τον κάνει καλά ο Mayweather τον... Σίγουρα σε αυτή την περίπτωση η πλάστηκα θα γύρω στον Conor McGregor, γιατί ο Mayweather δεν έχει καμία σχέση με πάλι στο έδαφος, με κλωτσές. Ναι. Έχει μόνο με χτυπήματα στα χέρια. Υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό, να δώσουν τέτοιον αγώνα. Ρεβάνς. Με τους όρους του κλουβιού. Δεν νομίζω να γίνει αυτό ποτέ. Νομίζω έχει κλείσει άλλωστε και η καριέρα του ενός. Ναι, ο Mayweather δήλωσε ότι σταματάει. Βέβαια το είχε ξαναδηλώσει αυτό σε παρελθόν. Το ρεκόρ που έσπασε είναι ξεπέρασε το Rocky Marciano. Ο Rocky Marciano είχε 49-0. Ο Mayweather τώρα πια είναι στα 50-0. Δηλώνει ότι σταματάει. Είναι σε μια ηλικία που είναι καλό να σταματήσει. Είναι γύρω στα 40 χρονών. Ξέρετε κύριε Γιαννακά, όταν διαβάζουμε ή ακούμε ότι οι τιμές των εισιτηρίων έφτασαν σε αστρονομικά ύψη, έτσι. Να, 15.000 δολάρια προς την ίδια να ζωσουν. Και μπορεί και ακριβότερο αν άκουσα καλά. Λες, αλήθεια το box είναι τέτοιο άθλημα που τραβάει την προσοχή ή κρύβεται κάτι πίσω από αυτό το άθλημα. Να σας πω τι και θέλω να πάμε στο... Τα αυτά που είπαμε προηγουμένως για το κλουβί. Εκεί ασφαλώς θα παίρνει και την κλειδαριά να βγαίνει έξω από το κλουβί ο νικητής, έτσι. Αυτό είναι λίγο πιο παλιό νομίζω, αλλά τώρα είναι διαφορετικά. Πώς γίνεται αυτό, δεν υπάρχει διαιτησία καταρχάς. Όχι, υπάρχει διαιτησία. Α, υπάρχει διαιτησία, ναι. Είναι άλλο αυτό. Κάποτε υπήρχε κάποιο άθλημα τέτοιο. Νομίζω... Υπήρχε, ναι. Υπήρχε και την Ελευθέρα πάλι μάλιστα. Μάλιστα, δεν το γνωρίζω. Ναι. Να σου θυμίσω εγώ. Καρπόζουλος. Σουγκλάκος, ναι. Ατήλιο, Παπαλαζάρου, ήταν και ένας εδώ τον Παρακάλαμο, Παπαθεοφάνος, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος ήταν αθλητές τέρατα, έτσι. Ναι.
ένας που τραγουδούσε και τον εθνικό ύμνο παλιά της πατριδίου της Ελλάδας. Δεν θυμάμαι πώς το λέτε, εντάξει, πέρασαν και τα χρόνια. Εκεί τους βάζαν στο κλουβί, ήταν μέχρι τελικής πτώσης και πετάζαν το κλειδί από το κλουβί μετά στον νικητή και άνοιγε αυτός την πόρτα. Βέβαια εδώ πέρα τώρα εντάξει είναι διαφορετικά τα πράγματα, εδώ έχουμε να κάνουμε με αθλητές παγκοσμίου κλάσεως. Έτσι. Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Κρύβεται πίσω αλήθεια από αυτό το άθλημα ή είναι πράγματι τόσο? Εγώ αγάπησα τον box εξαιτίας του Μάκη του Στάθη. Μάλιστα. Συνάδελφος, ναι. Συνάδελφος δικός σου. Και τα αγάπησα γιατί έβγαλε και πανελληνιονίκες ο Μάκης ο Στάθης. Και είναι καλό για την πόλη μας και για τα παιδιά μας να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Έστω είναι box που φαίνεται αψί άθλημα. Άγριο δηλαδή. Ναι. Αλλά εντούτοις είναι καλό. Και όταν βγαίνει ένας πανελληνιονίκης από την πόλη μας και ακούγεται η πόλη μας, είναι σημαντικό, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αυτό μου δίνει την ευκαιρία να πω τα εξής, ότι στα Γιάννα δυστυχώς έως πρότινος δεν υπήρχε παράδοση στην πυγμαχία. Υπήρχε μόνο ένα σύλλογο, αυτή τη στιγμή είμαστε αρκετοί συλλόγοι, οι οποίοι προσπαθούμε μέσα από το Ιού, μέσα από τον ανταγωνισμό να βγάλουμε καλούς αθλητές. Η πυγμαχία είναι ένα άθλημα παρεξηγημένο. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι εγώ την πυγμαχία την έμαθα στην Αγγλία και θυμάμαι, έζησα εκεί περίπου στα 8 χρόνια και θυμάμαι ότι έφερνε ο πατέρας το γιο για να πάρει ο γιος αυτοπεποίθηση, για να κάνει άλλο άθλημα, όχι απαραίτητα την πυγμαχία. Να το έχει μόνο σαν ξεκίνημα. Σαν ξεκίνημα, να πάρει αυτοπεποίθηση, να μην φοβάται. Ας μην ξεχνάμε και το bullying. Μαστίζει στις μέρες μας, τότε το bullying στην Αγγλία υπήρχε. Μπράβο, ναι, σωστό. Όταν το παιδί έχει αυτοπεποίθηση και στέκεται στα πόδια του, δεν φοβάται το bullying. Δηλαδή, δεν φοβάται. Η πυγμαχία είναι ένα άθλημα. Είναι ένα άθλημα σαν όλα τα άλλα. Κάθε άθλημα έχει το δικό του, ίδιο και η πυγμαχία. Μπορεί να φαίνεται σκληρή, παρόλα αυτά μπορώ να σας πω ότι σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά δεν χτυπάνε καν. Αν δούμε τους συγκεκριμένους αθλητές, θα δούμε ότι ο Κόνορ Μακγκρέγκορ βγήκε από το ring χωρίς ένα σημάδι στο πρόσωπο. Ναι, δεν είχε. Σε τόσο υψηλό επίπεδο. Όταν οι κανόνες... Πόσοι γύροι παίχτηκαν? Μέχρι το 10ο γύρο έφτασε. Μέχρι το 10ο γύρο. 12. Στον οποίο το σταμάτησε ο διαιτητής για να τον προστατεύσει, αφού είδε ότι ο Μέγκουέδερ το χτύπησε αρκετές φορές και ο Μακγκρέγκορ δεν απαντούσε. Μπήκε στη μέση ο διαιτητής και διέκοψε τον αγώνα. Είπατε κάτι πολύ σωστό προηγουμένως, ότι ένας γονιός σήμερα που θέλει να πάρει αυτοπεποίθηση το παιδί του ξεκινάει από ένα τέτοιο δυνατό άθλημα. Βεβαίως. Και αυτό το διαπιστώσατε, είπατε, στην Αγγλία, Ναι, ναι. Το θυμάμαι ότι ο γονέας έφερνε, πήγαινε το παιδί ποδόσφαιρο, οτιδήποτε, για να αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Τον έφερνε ένα χρόνο στο box και μετά τον πήγαινε σε κάποιο άλλο άθλημα. Βέβαια εκεί κάνουν πολλά αθλήματα τα παιδιά. Έχουν τις εγκαταστάσεις, έχουν τις προϋποθέσεις. Τώρα, μην ξεχνάμε εδώ ότι τώρα πια την κοινωνία μας μαστίζει και κάτι άλλο. Μαστίζει ο υπολογιστής, το PlayStation. Βεβαίως. Τα παιδιά έχουν αποβλακωθεί, κάθονται στο σπίτι. Ναι. Δεν αθλούνται όπως. Δεν βγαίνουν να παίξουν. Η πυγμαχία είναι ένα παιχνίδι. Θα πας να παίξεις πυγμαχία. Δεν υπάρχει χώρος για να παίξουν. Μπορεί να είναι και αυτό. Βεβαίως. Εγώ θυμάμαι ότι ήμασταν μικρά παιδιά και τι δεν παίζαμε. Πάντως εγώ. Είχαν αλάνες. Ναι. Για να παίξουμε όμως. Τώρα πού να παίξουν τα παιδιά? Να σας πω το εξής. Εγώ, που επειδή είμαι σε ένα χώρο στη Λιμνοπούλα, στον οποίο έχει πολλούς χώρους, όπως είναι το γήπεδο, μπορείς να τρέξεις, μπορείς να παίξεις μπάσκετ, βλέπω ότι δεν υπάρχουν τα παιδιά που υπήρχαν, ας πούμε, στη δικιά μου τη γενιά, που γέμιζε η Λιμνοπούλα. Δεν μπορείς να πάρεις σειρά για την μπασκέτα. Τώρα βλέπεις μπασκέτες άδειες. Δεν ξέρω αν φοβάται ο γονιός, δεν ξέρω αν είναι συνήθειες. Είπατε αν φοβάται ο γονιός. Ο γονιός φοβάται τον box? Εγώ πιστεύω ότι το φοβάται, αλλά λανθασμένα. Δεν θα έπρεπε να το φοβάται. Καταρχήν, αν κάποιος φοβάται τον box και ο μόνος λόγος που δεν πάει το παιδί του είναι γιατί φοβάται, είναι καλό να πάει στην προπόνηση και να παρακολουθείς μια προπόνηση, να δει πώς είναι η προπόνηση. Και θα δει ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Εμείς ούτως ή άλλως έχουμε στο σύλλογό μας παιδιά τα οποία δεν έχουν χτυπηθεί στο κεφάλι ποτέ. Είτε γιατί δεν θέλουν, είτε γιατί είναι μικρής ηλικίας. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα πάω να παίξω box, θα χτυπήσω το κεφάλι. Μπορεί να πάω να παίξω σάκο. Και τι είναι καλύτερη γυμναστική από ένα σάκο? Και εσείς, κύριε Νίκο, αν κάποια μέρα δείτε ότι έχετε νεύρα, από το να ξεσπάσετε κάπου αλλού, μπορείτε να έρθετε και να χτυπήσετε σάκο. Ένα σάκο, ναι. Μια εκτόνωση. Ναι, σωστό, ναι.
Και βλέπουμε, Βασιλάκη μου, συγγνώμη, ότι στην εποχή μας υπάρχουν πολλά αντικείμενα πλέον για την εκτόνωση. Βεβαίως. Βλέπω τώρα τελευταία μια μόδα που είναι ένα φέρες βόλτα. Πώς το λένε αυτό, δεν θυμάμαι, πάση περιπτώσει. Που το κάνεις βόλτα και έχει ένα χτύπο στο δάχτυλά σου. Και το πράγμα, ναι. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Αλλά το έχουν πολύ στο, και στον δρόμο ακόμα το παρατηρώ έξω. Και ρώτησα έτσι μια μέρα, τι είναι εκτόνωση. Εγώ στο σπίτι μου έχω τα ντουλάπια. Σε βάρες τα ντουλάπια. Δεν έχεις κλειφθά με ρε. Σας παλώματα στα ντουλάπια. Για πες, Βασίλη. Μιλάμε για τον box. Ποιες ηλικίες απευθύνεται? Εμείς συνήθως αναλαμβάνουμε παιδιά άνω των 11 ετών. Βέβαια, αν κάποιος γονέας έρθει με ένα παιδάκι των 8 ετών, θα τον αναλάβουμε γι' αυτό. Είναι πολύ ωραίο να παίζουν τα παιδιά. Δεν σημαίνει ότι θα έρθει και θα γίνει πυγμάχος επαγγελματίας. Θα έρθει να παίξει το παιδί. Θα έρθει να μάθει κάτι διαφορετικό. Καλό είναι το ποδόσφαιρο, καλό είναι το μπάσκετ. Υπάρχουν μερικά γονίδια όμως που κλείνουν προς τα εκεί. Όταν ένα παιδάκι εκφράσει ότι του αρέσει κάτι τέτοιο, ας μην το πάει ο γονέας στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο, ας το φέρει στην πυγμαχία και ας έρθει να παρακολουθήσει την προπόνηση. Αυτό θα τον καθησυχάσει 100%. Να πάμε λοιπόν να πούμε ότι είσαστε επικεφαλής της Ένωσης Πυγμάχων Ιωαννίνων, η οποία εδρεύει στη Λιμνοπούλα, στο 7ο Λευαρχείο. Είμαστε σε ένα καταπληκτικό χώρο. Η Λιμνοπούλα είναι ένα στολίδι της πόλης. Τώρα τελευταία βλέπουμε, προσπαθούν να αναπλάσουν το χώρο. Είδαμε το γήπεδο, τα παιδιά μπορούν να τρέξουν στο γήπεδο, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους βοηθητικούς χώρους. Είναι ένας καταπληκτικός χώρος και αυτό που θέλουμε είναι να βλέπουμε αυτούς τους χώρους γεμάτους με παιδιά να παίζουν. Εσείς έχετε πολλά παιδιά στη διάθεσή σας μέχρι τώρα? Τώρα εμείς είμαστε ένας σύλλογος που αριθμεί γύρω στα 30 άτομα. Προσπαθούμε να αυξήσουμε τους αριθμούς μας. Δεν πιέζουμε τα παιδιά να παίξουν, να πάνε για αγώνες. Όποιος θέλει και όποιος αποδείξει μέσα από την προπόνηση ότι μπορεί να το κάνει, γιατί το να θέλω να παίξω αγώνες δεν σημαίνει τίποτα. Θα πρέπει να αφιερώσει κάποιο χρόνο να προπονηθεί έτσι ώστε να πάει για αγώνες. Όλοι οι άλλοι μπορούν να έρθουν και να διασκεδάσουν παίζοντας πυγμαχία. Πού σας βρίσκει ο άλλος εσάς, κύριε Γενέκα? Στη Λιμνοπούλα. Στη Λιμνοπούλα, στο 7ο Λευαρχείο. Όποιον και να ρωτήσει θα μας βρει. Επειδή μας ακούν πολλοί γονείς, η προπόνηση που γίνεται στα παιδιά, ναι, ενδείκνεται για παιδιά ή δεν γίνουν αμέσως? Λοιπόν, η προπόνηση, χαίρομαι που κάνετε αυτή την ερώτηση, η προπόνηση έχει την ίδια βάση με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Είναι αερόβια, αναερόβια με αλλαγή κατεύθυνσης. Ουσιαστικά δηλαδή, κινούμε γύρω από το σάκο, λύσουμε γύρω από το σάκο, βηματίζω και χτυπάω το σάκο. Πώς θα πέταγα μία μπάλα, ακριβώς την ίδια κίνηση έχει. Όταν πάνω σουτάρω για να ρίξω να κάνω ένα καλάθι, ουσιαστικά έχει την ίδια βάση. Φυσικά, όταν ένα παιδί γυμνάζεται, σίγουρα δυναμώνει, ομορφαίνει το κορμί του. Βέβαια, εμείς δεν είμαστε γυμναστήριο να κάνουμε όγκο. Βέβαια, αν χρειαστεί για κάποιο λόγο συγκεκριμένο ένα παιδί να κάνει όγκο, θα το κάνουμε προπονητικά, να δυναμώσει συγκεκριμένα σημεία, αλλά δεν κάνουμε bodybuilding. Είναι... Σωστό. Ναι, ναι. Ποιες ώρες είσαστε στο... Εμείς είμαστε καθημερινά, ναι. 7 με 9. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 7 μέχρι τις 8 διδάσκουμε την τεχνική και από τις 8 μέχρι τις 9 οι αθλητές εξασκούνται πάνω στην τεχνική που έχουμε κάνει. Είναι μια πάρα πολύ καλή προπόνηση, έχουμε βάσει το σκηνάκι, έχουμε βάσει το σάκο. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει και επαφή, να δοκιμάσει, να νιώσει ζωντανός. Γιατί δεν είμαστε και από ζάχαρη. Σωστό. Είμαστε άνθρωποι. Άλλωστε και τα παιδιά μας πρέπει να γίνουν αντράκια, έτσι. Ναι. Πώς θα γίνει δηλαδή το. Έχω αυτή την άποψη. Έτσι, έτσι είναι. Εντάξει, εγώ κύριε Γενακά είμαι λίγο της παλιάς σχολής. Θέλω τα παιδιά να γίνουν άντρες. Κοιτάξτε να σας πω. Πάνε στο στρατό και σχούζουν 10 μέρες πριν να πάνε να παρουσιαστούν. Ναι. Λέω έτσι, εντάξει, μπορεί να είναι και ακραίο, αλλά συμβαίνει. Είναι μειωμένη η αυτοπεποίθηση αυτό. Δεν αυτό πρέπει να φοβόμαστε, λέτε... δεν πρέπει να ζούμε με τους φόβους μας. Πρέπει να τους ξεπεράσουμε. Έχετε τμήματα διάφορα, φαντάζομαι. Βεβαίως. Ηλικίες μικρές. Τις ηλικίες μικρές έχουμε ξεχωριστά. Ναι. Ναι. Τις έχουμε τρεις φορές τη βδομάδα, 5 με 6. Γενικά προσπαθούμε να το κρατάμε από 11 έως 15.
έτσι ώστε τα παιδιά να είναι πιο άνετα, να παίζουν πιο. Ούτως ή άλλως το ασκησιολόγιο σε συγκεκριμένες ηλικίες αλλάζει. Δεν μπορούμε να κάνουμε σε όλες τις ηλικίες τα ίδια πράγματα. Έχουμε γυναικεία τμήματα, μόνο για γυναίκες, το λεγόμενο boxer size. Μια που λέτε για γυναίκες, βλέπετε να συμμετέχουν γυναίκες. Οι γυναίκες. Ή το φοβούνται πιο πολύ οι γυναίκες. Οι γυναίκες είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Ναι. Πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Πιο πολύ και από τους άντρες, θα μπορούσα να σας πω. Όταν μια γυναίκα αποφασίσει ότι θέλει να το κάνει, θα το κάνει μέχρι εκεί που πάει. Έχουμε πρωινά τμήματα, έχουμε μεσημεριανά τμήματα. Γενικά ο κόσμος, αν κάποιος ας πούμε δουλεύει το απόγευμα, μπορεί να έρθει το πρωί. Εμείς αυτό το προσφέρουμε στον κόσμο, το άθλημα της πυγμαχίας. Μάλιστα. Όταν μια γυναίκα γίνεται ανταγωνιστική, κάποιοι θα έχουν τράβαλα την αριθμή. Εντάξει, κάποιο θα την πληρώσει πάνω. Λοιπόν, όποιο ενδιαφέρεται να έρθει στο σύλλογο, θα πρέπει να προμηθευτεί ο ίδιο τα γάντια ή έχετε στο. Εμείς έχουμε έναν αριθμό γάντια. Δηλαδή, κάποιο ο οποίο θα μπει μέσα στο σύλλογο δεν χρειάζεται την ίδια μέρα να πάρει εξοπλισμό. Για κάποιο διάστημα θα τον προμηθεύσουμε το βασικό εξοπλισμό και από εκεί και πέρα, αν του αρέσει, θα πάρει και τα δικά του πράγματα. Δεν υποχρεώνουμε δηλαδή, δεν είναι υποχρεωτικό να ψωνίσει κατευθείαν με το που μπήκε μέσα. Τα ρούχα του τα αθλητικά, τα παπούτσια του τα αθλητικά και όρεξη για προπόνηση. Και θα σας βρει 7 με 9, είπατε, κάθε μέρα. Κάθε μέρα, στο 7ο Λευαρχείο, στη Λιμνοπούλα. Στη Λιμνοπούλα. Και υπάρχει κάποια ιστοσελίδα στο ίντερνετ να ενημερώσουμε. Ναι, σωστά. Έχουμε μια ιστοσελίδα που ανεβάζουμε και άρθρα για να ενημερώσουμε τους πυγμάχους, τους γονείς, τον περίγυρο. boxersunion.gr είναι η διεύθυνση. Έχουμε και στο YouTube ανεβάσει κάποιες προπονήσεις που μπορεί ο κόσμος να πάρει μια ιδέα το τι γίνεται εκεί μέσα. Εμείς σας ευχόμαστε. Καταρχάς πρέπει να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε απόψε για να μας πείτε για αυτή τη μεγάλη αναμέτρηση που έγινε στην Αμερική. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε το βήμα να βγω και να μιλήσω για αυτόν τον αγώνα, γιατί αυτός ο αγώνας για μας είναι μια γιορτή. Κάθε αγώνας είναι μια γιορτή. Θέλουμε να προβάλλουμε όλους αυτούς τους αγώνες στον κόσμο να έρθουν πιο κοντά στο άθλημά μας. Επίσης θέλω να σας ευχηθώ καλές και πολλές επιτυχίες στο Σύλλογο, ο οποίος είναι Ένωση Πυγμάχων Ιωαννίνων και εδρεύει, να το πούμε πάλι, στη Λιμνοπούλα και θα σας βρίσκουν καθημερινά 7 με 9 στο 7ο Λευαρχείο. Και βεβαίως θα έχουμε μια επαφή να μαθαίνουμε τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ. Γιατί μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα, ξέρετε κύριε Γεννακά, το υγιές πνεύμα προάγεται μέσα από το υγιές σώμα. Όταν τα παιδιά σήμερα ασχολούνται ώρες ατέλειωτες, τα βλέπεις περπατάνε στον δρόμο και έχουν το κινητό και πάνε σφεντώνα τα δάχτυλα. Πώς θα στέλνουν αυτά τα μήνυμα, δεν είναι κατάσταση αυτό εδώ. Ναι. Θα πρέπει εμείς σαν γονείς, σαν παππούδες, να τρέψουμε τα παιδιά σε μια κατεύθυνση αθλητισμού. Εν προκειμένου για τον box που εγώ το συμπάθησα, σας είπα για ποιο λόγο. Τώρα που μιλήσαμε σήμερα εμείς και το σύλλογο που προείσταστε εσείς. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε λοιπόν, θα τα ξαναλέμε βέβαια και να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, εμείς να κάνουμε